βρισκόμαστε εδώ σήμερα, 3 χρόνια μετά, στην ίδια θέση που ήμασταν και το 2018, με ένα αντίστοιχο νομοσχέδιο που προσπάθησε τότε να περάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεικνύοντας ότι το χτύπημα των εργασιακών μας δικαιωμάτων δεν είναι μέλημα μονάχα μιας κυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι στοχεύουν διαχρονικά στο επάγγελμά μας, θέλουν να ξεπαστρέψουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, θέλουν συνάδελφοι να κάνουν το επάγγελμα του γυμναστή χόμπι. Το διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο χτύπημα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων έρχεται να νομιμοποιηθεί με το νομοσχέδιο Αυγεννάκη, το οποίο θεσπίζει. Πρώτον, τον όρο του εκπαιδευτή, που όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, προκειμένου να διδάξει, όφου χρειάζεται πτυχίο, δίπλωμα ή βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης σχολής, αποφεύγοντας συνειδητά την αναφορά σε πτυχίο ΕΕ, εξισώνοντας στην ουσία το πτυχίο μας με το πτυχίο των ιδιωτικών κολεγίων. Εμείς, ως μέλη ΔΕΠ του τμήματος και ως διοίκηση, γνωρίζουμε το πρόβλημα και έχουμε κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες προς την πολιτεία. Και εσείς από τη δικιά σας τη μεριά περιμένουμε να έχετε και να είστε δυναμικοί στις παρεμβάσεις σας. Θα είμαστε μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια. Μόνο από κοινού μπορούμε τέτοιες ενέργειες να τις αντιμετωπίσουμε. Μαθήτης πώς δεν γίνεται μέσα από το πισί, αυτό το νομοσχέδιο να χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση, αλλά και τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται πανελλαδικά σε συντονισμό ενάντια στο αντιαθλητικό νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση, η οποία σε συνέχεια προσπαθειών προηγούμενων κυβερνήσεων επιχειρεί να υποβαθμίσει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, να απαξιώσει το πτυχίο μας στον ΣΕΦΑ, να εξισώνοντας ουσιαστικά το πανεπιστημιακό μας στοιχείο με πιστοποιήσεις από ιδιωτικούς φορείς. Στεκόμαστε ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει συνολικά τον αθλητισμό, καταργώντας δημοτικά προγράμματα άθλησης για όλους, δίνοντάς τα σε ιδιώτες, αποξιώνοντας αθλητικές εγκαταστάσεις, άλλους χώρους στη Θεσσαλονίκη που θα μπορούσε ο κόσμος και τα σωματεία να αθλούνται δωρεάν. Εμείς ως επιστήμονες οφείλουμε απέναντι στην επιστήμη μας και απέναντι στον εαυτό μας να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε σε αυτή την κοινωνία. Να αλλάξουμε επιτέλους τη γνώμη του κόσμου που έχει για μας. Είμαστε επιστήμονες. Γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα όταν φεύγουμε από τη σχολή με το πτυχίο στο χέρι. Οφείλουμε να τα διεκδικήσουμε. Παρακινήστε όλους όσους ασχολούνται στα τμήματα αθλητισμού. Όλους τους συμφοιτητές σας, τους πάντες. Όσοι διαθέτουν το πτυχίο του Πανεπιστημίου έχουν μια αξία σε αυτή την κοινωνία. Επιτέλους, χρειάζεται να σταθούμε στο ύψος μας. Μας αδικούν κατάφορα όλα τα χρόνια. Η Ένωσή μας χαιρετίζει τους αγώνες των φοιτητών ενάντια στο νέο αντιαθλητικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο δίνει συντριπτικό χτύπημα στην αξία των πτυχίων των ΣΕΦΑ, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το νομοσχέδιο αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα των αποφύτων κατά την εργασία τους και έρχεται να προσθεθεί στο αντιεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Δεν δεχόμαστε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα την εποχή της αλματώδους ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας να δουλεύουμε χωρίς ωράριο με εξαθλητικές βάρδιες, να δουλεύουμε χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τον κατώτατο μισθό, με απλήρωτες υπερορίες. Να καταργούν το πρόγραμμα των Δήμων Άθληση για όλους και να καταδικάζουν συναδέλφους μας στην ανεργία. Το εισόδημά μας να εξαντλείται στο πρώτο δεκαήμερο με την αύξηση του ενοικίου, του νερού, του ρεύματος, του τηλεφώνου και τώρα το χειμώνα και της θέρμανσης που αυτή η ακρίβεια έχει συμπαρασύρει προς τα πάνω και όλα τα προϊόντα της λαϊκής κατανάλωσης είναι πανάκριβα. Την ίδια στιγμή που εργατικές λαϊκές οικογένειες βουλιάζουν στα χρέη και όλα αυτά σε μια πόλη που σύμφωνα με τα στοιχεία τους το ποσοστό φτώχειας είναι πάνω από 20%. Είτε όμα για όλους ο αθλητής μας, αυτό θα είναι το συνθήμα από το κέντρος. Είτε όμα για όλους.